αυτό που πρέπει να λύσουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι η εθνική στρατηγική του τομέα των προκεπευτικών και πώς μέσα από αυτή την εθνική στρατηγική, μέσα από αυτό το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνονται. Ουσιαστικά από όλους αυτούς τους στόχους που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, εκείνο εγώ που θα έλεγα ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, φυσικά όλα μας ενδιαφέρουν αυτά και όλα αυτά πρέπει να τα προβάλλετε, όπως είναι ολοκληρωμένη καταπολέμηση, η εκπαίδευση, η επιπτώσεις του περιβάλλον, η συγκέντρωση και η πρόθεση προσφοράς, αλλά το κυρίως για μένα που πιστεύω αυτό που σας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η βελτιστοποίηση του κόστου παραγωγής. Είναι γεγονός ότι η αγορά, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι παγκόσμια. Δηλαδή, την τιμή πώλησης των προϊόντων δεν μπορούμε να την επηρεάσουμε τόσο πολύ όσο θέλουμε. Δεν είναι εθνική, δεν είναι κλειστή πλέον η αγορά. Άρα μπορεί να βρει κάποιο προϊόντα σαν τα δικά σας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θέλει, μπορεί και φτηνότερα από αυτά που το πλάτε εσείς. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, ώστε να αυξήσουμε το περιθώριο κέρδους που θα έχετε εσείς σε μια ενδεχόμενη τέτοια κρίση εντός εισαγωγικών. Άρα μόνο εκεί πρέπει να στραφούμε, σε αυτό το κομμάτι. Η τελική τιμή πώλησης διαμορφώνεται πλέον εκτός από εδώ. Δηλαδή μπορεί να διαμορφωθεί στην Κρήτη, μπορεί να διαμορφωθεί στην Αθήνα, μπορεί να διαμορφωθεί και στην ΚΟ. Αλλά ουσιαστικά η τελική πώληση των προϊόντων, η τελική τιμή πώληση των προϊόντων πλέον είναι ανεξάρτητη από τα εθνικά όρια, με λίγα λόγια. Άρα, επομένως, εκείνο που ουσιαστικά στοχεύουμε εμείς μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Εκεί είναι το κλειδί της επιτυχίας μιας τέτοιας οργάνωσης. Προσέξτε τώρα, οι οργανώσεις παραγωγών, όπως τις ορίζει η νομοθεσία, οι κανονισμοί δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί στο ελληνικό νομικό πλαίσιο, ορίζονται από 5-6 σημεία, τα οποία εγώ θα ήθελα αυτά να δούμε περισσότερο. Είναι η νομική έννοια, ποιες απαιτήσεις πρέπει να υπάρχουν για να γίνει μια οργάνωση παραγωγών, πώς αναγνωρίζεται μια οργάνωση παραγωγών, ποια είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα που μπορεί να κάνει μια ομάδα παραγωγών, οργάνωση παραγωγών όπως για περισσότερο, πώς χρηματοδοτούνται και πού υποβάλλονται και πώς συγκρίνονται αυτά τα προγράμματα. Και τι περιλαμβάνουν στο κατω-κάτω της γραφής. Καταρχήν, για να γίνει μια οργάνωση παραγωγών, θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο πάνω στο οποίο θα στηθεί αυτή η οργάνωση. Ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι είτε μια αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, είτε μια εταιρεία του εμπορικού νόμου. Μια ανώνυμη εταιρεία, με ομόρφη εταιρεία, με ετερόρυθμη εταιρεία. Απλώς στις εταιρείες του εμπορικού νόμου θα πρέπει μέσω του καταστατικού της να περιλαμβάνεται σαν στόχος και σαν σκοπός η παραγωγή και η διάθεση αγροτικών προϊόντων. Και εκεί τελειώνει ο σκοπός και ο στόχος αυτής της εταιρείας. Δεν μπορεί να έχει άλλους στόχους. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για μια καθαρά εντός εισαγωγικών γεωργική εταιρεία. Κατά τη γνώμη μου, από την εμπειρία που έχω από τις ομάδες παραγωγών που έχουμε στήσει και έχουμε προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια, όπως ανέφερε και ο Στέλιος, εμείς σαν τμήμα υποστηρίζουμε σχεδόν όλες τις οργανώσεις παραγωγών της Κρήτης, αυτή τη στιγμή από πολύ μικρές οργανώσεις των 20-25 ατόμων έως πολύ μεγάλες όπως η Ανατολή, που έχει 200 και 300 μέλη, με μεγάλο κύκλο εργασιών που περνάει η Ανατολή τα 10 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών. Μιλάω για μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία ασχολείται μόνο με κεφτικά. Η πιο εντός εισαγωγικών συμφέρουσα νομική μορφή αυτή τη στιγμή με το υπάρχον καθεστώς είναι ο συνεταιρισμός. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη και έτσι το έχω δει να λειτουργεί καλύτερα. Τώρα, στην κουβέντα μέσα, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και πιο ιδιαίτερα. Για να αναγνωριστεί μια οργάνωση παραγωγών πρέπει να έχει ένα ελάχιστο αριθμό μελών και μια ελάχιστη αξία παραγωγής γεωργικών προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τώρα, εσείς προϊόντα για μεταποίηση δεν έχετε για να κάνετε συμβάσεις αντίστοιχες με μεταπτυχικές εταιρείες, οπότε δεν μένω καθόλου εδώ πέρα. Απλώς όμως, όλα τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών πρέπει να είναι και μέλη του νομικού προσώπου. Δηλαδή, όποιος είναι μέλος στην οργάνωση παραγωγών πρέπει να είναι και μέλος του συνεταιρισμού, αν γίνει συνεταιρισμός. Δεν μπορώ εγώ να γίνω μέλος της οργάνωσης παραγωγών αν δεν είμαι μέλος του συνεταιρισμού. Προϋπόθεση είναι να γίνω και μέλος του συνεταιρισμού. Άρα, επομένως, έχουμε τα μέλη, έχουμε και μια ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής. Για τη διαδικασία της αναγνώρισης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπορευτής αξία των προϊόντων τα τρία τελευταία έτη που έχει κάνει ο καθένας από τα μέλη ο οποίος θα είναι στην ομάδα.
Η εμπορική αξία αυτή τεκμηριώνεται από τα παραστατικά, από τα τιμολόγια πώλησης που έχει κάθε παραγωγός τα τρία τελευταία χρόνια. Πολλοί από εσάς κάνετε δηλώσεις για επιστροφή βία, οπότε από εκεί μέσα μπορούμε να βρούμε άνετα τι παραγωγή και τι αξία είχε υποριχθεί σαν παραγωγή σας τα τρία τελευταία χρόνια. Άρα μπορούμε να την επικαλυστούμε στην περίπτωση που πάμε στη διαδικασία αναγνώρισης. Τώρα για τα 12 τα κριτήρια αναγνώριση των ομάδων παραγωγών για μια ομάδα παραγωγών στον τομέα των ρογκευτικών είναι αυτή τη στιγμή με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ελάχιστα μέλη 20 άτομα και μέση αξία παραγωγή των τριών τελευταίων ετών τα 100.000 ευρώ. Θεωρώ ότι ο μήλος όγκο τη τριετία είναι πολύ εύκολο να πιαστεί. Τον ελάχιστο αριθμό παραγωγών πρέπει να το βρείτε εσείς. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις, αλλά οι ειδικές περιπτώσεις ισχύουν ούτως ή άλλως, τις καλύπτετε εσείς είτε πάτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Μόνο εάν αλλάξουν αυτά τα κριτήρια, αν αλλάξουν, τώρα πάντων δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι παραμένουν όπως έχουν και πρέπει να προχωρήσουμε με αυτή τη λογική, με τα κριτήρια αυτά που ζουν αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που θα αναγνωριστεί μια οργάνωση παραγωγών, έχει δικαίωμα υποβολής ενός επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο έχει διάρκεια ζωής από 3 έως 5 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης του κάθε φορά που λύγει τριετία ή πενταετία. Δηλαδή, αν κάνω εγώ ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα πενταετίας από σήμερα, ξεκινώντας δηλαδή ουσιαστικά από το 2015 μέχρι το 2020, με το που θα φτάσω στο 2020, το 2021 μπορεί να καταθέσω ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για άλλα 5 χρόνια. Όσο ισχύουν βέβαια οι κανονισμοί ακόμη ως τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ύψος αυτού του προγράμματος είναι άμεση συνάρτηση της αξίας εμπορευτής παραγωγής που έχει η ομάδα. Άρα, όμως, βγαίνει μια συνάρτηση το πόσο θα είναι αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η ουσία όμως είναι η εξής, ότι όλες οι δαπάνες οι οποίες μπαίνουν σε αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζω αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Δεν περνάνε δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας μας, δεν ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας μας, ούτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την έννοια των πληρωμών. Πληρώνονται βέβαια από τον ΟΠΕΚΕΤΕ τα επιχειρησιακά προγράμματα, αλλά είναι καθαρά ευρωπαϊκά χρήματα. Και δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον είναι όλα καλά, να μην πληρωθούν. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν έχει υπάρξει ποτέ κανένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που να έχει πληρωθεί τουλάχιστον από αυτά που τώρα έχουμε εμείς. Επομένως, εάν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα είχε ανέκτηση επενδύσεων 100.000 ευρώ, τα 50.000 ευρώ σας τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την υλοποίησή του. Η ουσία όμως είναι άλλη εδώ. Η ουσία είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εμπορευτής αξία της παραγωγής, τόσο μεγαλύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάνει η ομάδα. Όπως σας είπα, είναι συνάρτηση το ύψος των επιχειρησιακών προγραμμάτων με την αξία της εμπορευτής παραγωγής. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι σου λέει, έτσι και σου λέει ότι μαζευτείτε όσο περισσότερο μπορείτε, κάντε όσο μεγαλύτερο τζίρο μπορείτε, να σας δώσω όσο περισσότερα χρήματα θέλετε. Αυτό είναι το σκεπτικό για να ενισχύσει τις ομάδες στον τομέα των προκαιρευτικών. Άρα, επομένως, είναι ο στόχος που ανέφερε στην εθνική στρατηγική η συγκέντρωση της προσφοράς. Δηλαδή, να μαζευτούν όλα τα υγειονομικά προϊόντα, τα προκαιρευτικά και να διαχειρίζονται από μια κοινή οργάνωση. Ώστε να μαζευτεί μια μεγάλη εμπορευτής αξία και να σου δώσει χρήματα ώστε να μπορέσει να κάνει διάφορα πράγματα, όπως είναι. Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι επιλέξιμο ουσιαστικά γιατί.